Ladies and gentlemen, prepare yourselves to be drained dry of your blood and be susceptible to silver crosses and holy water. Coming right up, Hell's Show. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καταπληκτικό σου για εσάς σήμερα. Τόσο καταπληκτικά και σοβαρά νέα, τα οποία χρειάστηκε τρεις μέρες να μεγαλώσω το μουσί μου για να σας τα πω. Λοιπόν, το πρώτο μας νέο είναι ότι βγήκε Tony Hawk 5 μετά από αρκετά χρόνια. Είναι καταπληκτικό. Άμα θες να γελάσεις, άμα θες να παίξεις, όχι τόσο. Θέλετε να ξέρετε πόσο σπασμένο είναι το παιχνίδι? Ορίστε! Μετά από αυτή την καταστροφή, ήρθε η ώρα να δούμε κάτι λίγο πιο φυσιολογικό, όπως το Δημήτρη Καρέτσο. Γεια σου ρε Ζω και γεια σου σε όλους εσάς που βλέπετε Ζω Ξώ, είμαι ο Δημήτρης Καρέτσο, όπως πολύ πιθανό να ξέρετε. Και για ακόμα μια εβδομάδα θα σας μιλήσω για τις σημαντικότερες ειδήσεις των ημερών που περάσανε, όπως κατέγραψε το eternity.gr. Η πρώτη είδηση με την οποία θα ασχοληθούμε αφορά τη Sony και την υπηρεσία PlayStation Plus, καθώς καινούριος μήνας μπήκε Οκτώβρης, καλό μήνα, ξέχασα να σας πω. Και φυσικά έχουμε τα καινούρια παιχνίδια που μπαίνουν για δωρεάν για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus και αντικαθιστούν τα προηγούμενα. Και είναι τα παιχνίδια που μπαίνουν, όχι κάτι το ίδιο. Έχει παιχνίδια το PlayStation 3, το PlayStation 4 και το PlayStation Vita και αυτά είναι με τη σειρά όπως τα λέμε. Το Broken Age και το Super Meat Boy για PlayStation 4 και PlayStation Vita. Το Unmechanical Extended για PlayStation 4 και PlayStation 3. Το Chariot για PlayStation 3 και Kung Fu Rabbit για PlayStation 3 και PlayStation Vita. Αν έχετε PlayStation Plus, θα τα κατεβάσετε δωρεάν. Αν δεν έχετε, δεν νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια αυτό το μήνα θα σας αναγκάσουν να βάλετε, να πάρετε καρτούλα και να ανανεώσετε τη συνδρομή σας αν δεν έχετε ήδη. Παραμένουμε στη Sony, η οποία Sony ανακοίνωσε και μάλιστα η Sony Ελλάς ανακοίνωσε με όλη τη μεγαλοπρέπεια κάτι που περιμέναμε βέβαια μάλλον να συμβεί ούτως ή άλλως, το γεγονός ότι το Uncharted 4, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου χρόνου, τον επόμενο Μάρτιο αποκλειστικά για το PlayStation 4, θα έρθει με υποστήριξη ελληνικών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα μενού του θα είναι στα ελληνικά και θα υπάρχουν και ελληνικοί υπότιτλοι για όλους τους διαλόγους, για να βοηθήσουν όλους εσάς που προτιμάτε να βλέπετε ελληνικά παρά να βλέπετε αγγλικά. Είχαμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση την εβδομάδα που πέρασε, καθώς η Nortec Multimedia, η επίσημη αντιπροσωπεία της Nintendo στην Ελλάδα, μας έστειλε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, μέσα στο οποίο έγραφε ότι από την 1η-1η του 2016 αυτή η συνεργασία πάβει να υφίσταται. Η Nortec Multimedia 31-12 του κλείνει, πάβει να υφίσταται, δεν θα υπάρχει άλλο. Για όλα αυτά μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο link που υπάρχει ακριβώς από κάτω στην περιγραφή, με όλο το ρεπορτάζ το οποίο ανανεώνεται όσο περνάει ο καιρός και έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Και φτάνουμε στην είδηση που ενδιαφέρει εσένα, Νεζόκ, με σίγουρο που διαφέρει σε ένα νεζόκ πάρα πολύ και πολύ κόσμο ακόμα. Επιτέλους κατάφερε η modding κοινότητα να βάλει τον Hideo Kojima μέσα στο Metal Gear Solid 5, σαν ένα μεγάλο αντίο απέναντι σε αυτόν τον δημιουργό, τουλάχιστον όσον αφορά στη σχέση του με την Konami. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα παιχνίδια που κυκλοφορούν αυτό το μήνα, καθώς μπήκε Οκτώβριο και έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, μπορείτε να πατήσετε στο βίντεο, στο link του βίντεο που υπάρχει ακριβώς από κάτω. Είναι ένα βιντεάκι που έχω κάνει για το eternity.gr και περιγράφω όλες τις σημαντικές πληροφορίες του μήνα Οκτώβρη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα και επιστρέφουμε αμέσως τώρα στο Zog Show. Γεια σας! Πολύ καλά νέα για τους φαν του Kojima. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο το που είπε ο Δημήτρης. Είναι η δεύτερη πιο λυπηρή είδηση την οποία έχουμε ακούσει μέσα στο 2015. Ότι κλείνει η εταιρεία η οποία συνεργαζόταν μαζί με την Nintendo τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι λυπηρό για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, όταν κλείνει μια ελληνική εταιρεία, καταρχάς έτσι όπως είναι το όλο οικονομικό σύστημα στην Ελλάδα τέλος πάντων, είναι λυπηρό από μόνο του. Από την άλλη όμως σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον official εκπροσώπηση της Nintendo στη χώρα μας. Η Nortec στο δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα χρημάτων γιατί η εταιρεία παρέμενε υγιής. Οπότε σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο δύσκολο είναι μια εταιρεία η οποία α χειριζόταν 20 χρόνια τα πράγματα της Nintendo στη χώρα μας. Β. Αυτή η εταιρεία δεν ήταν σε χρέος,
είχε μάλιστα και κάποια κέρδη. Πόσο άσχημα έχει χειριστεί Nintendo. Καταρχάς το YouTube, το οποίο έχει βάλει copyright claim σε πάρα πολλούς YouTubers, διαφορά άλλα περιοδικά που έχει χειριστεί κάπως περίεργα καταστάσεις, και πώς μια υγιής εταιρεία σε μια σχεδόν χρεοκοπημένη χώρα διαλέγει να κλείσει από το να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί της. Με την Nintendo δηλαδή. Και αυτό είναι το δεύτερο λυπηρό νέο, όπως είπα, του 2015, γιατί το πρώτο είναι ότι έκλεισε το περιοδικό PC Master λίγο πριν από το καλοκαίρι. Όσοι τουλάχιστον είστε στην ηλικία μου, ίσως και λίγο μικρότερη, το θυμάστε σαν το περιοδικό το οποίο μας μεγάλωσε και μας έκανε τους gamer που έχουμε γίνει σήμερα. Δηλαδή άτομα όπως ο Τσουρινάκης, ο οποίος είχε σταματήσει να δουλεύει τα δύο τελευταία χρόνια από το περιοδικό πριν κλείσει, ή ας πούμε ο Μπέλος, που είναι προσωπικός μου αγαπημένος συντάκτης όσον αφορά τα strategy games, και αυτός με ξεκίνησε από Starcraft και άλλα παιχνίδια. Οπότε, όσο και αν φαίνονται ότι γίνονται πράγματα στην ελληνική αγορά, τόσα πράγματα τα οποία ήταν θεσμοί και ήταν τα πράγματα τα οποία και μας μεγαλώσαν, αλλά ταυτόχρονα δίνανε ποιότητα στην gaming ζωή μας, έχουν αρχίσει να φθήνουνε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, αυτό απλά με λυπεί από τη μία, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να σας πω, ξέρεις τι, να κάνουμε αυτό για να το σώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, okay, είναι εισαγωγείς οι οποίοι φέρνουν παιχνίδια στη χώρα μας, να τους υποστηρίζουμε. Ναι, ξέρω ότι εγώ είμαι από τα άτομα που μερικές φορές τους κράζουν. Γιατί μερικές φορές χρειάζεται κάποιος να τους κράξει για να κάνουν μερικά πράγματα σωστά. Αλλά παρόλα αυτά, το να σταματήσουν να υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Α δεν είναι η λύση. Και Β είναι κάτι το οποίο, όπως π.χ. είπε και ο Δημήτρης, η Sony βγάζει το καινούργιο Uncharted στα ελληνικά. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε η Sony Ελλάς, αυτό δεν θα γινόταν. Οπότε. Πραγματικά κρίμα. Και για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα, ώρα για μάχημη δημοσιογραφία. Οπότε, σε περίπτωση δεν ξέρετε τι είναι η μάχημη δημοσιογραφία, κάθε εβδομάδα έχουμε έναν Εμμανουήλ Βέζο, ο οποίος ξεχνάει το όνομά του από αυτά τα οποία βλέπει. Νέα όπως η Blizzard κατά πάσα πιθανότητα θα σκεφτεί το Warcraft 4 μετά από το Starcraft 2 Legacy of the Void. Θα το σκεφτεί. Μπορεί να αποφασίσει να φτιάξει παπούτσια, να το γυρίσει σουβλατζίδικο, όχι να πάρει με ένα από τα μεγαλύτερα franchise τα οποία έχει τόσο καιρό και να φτιάξει ένα καινούργιο παιχνίδι. Το αφεντικό του Xbox. Ο Phil Spencer πιστεύει ότι το Halo μπορεί να υπάρχει ακόμα και 20 χρόνια από τώρα. Phil Spencer. Αφεντικό του Xbox. Πολύ καλός game designer. Πιθανή χαρτορίκτρα. Ο επικεφαλής του Xbox, Phil Spencer, περιμένει ότι το PS4 θα ρίξει τιμή του και στην Δύση σύντομα. Phil Spencer. Επικεφαλής του Xbox. Πιθανή χαρτορίκτρα. Και υπομονετικός άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Ο Phil Spencer θα ήθελε να δει το Halo Reach στο Xbox One με το Backwards Compatibility. Phil Spencer. Και επικεφαλής του Xbox, πιθανή χαρτορίχτρα, υπομονετικός άνθρωπος και άτομο το οποίο θα ήθελε πράγματα. Ο Phil Spencer θα ήθελε να δει το Lost Odyssey και το Blue Dragon στο Xbox One με το Backwards Compatibility. Κάτσε, μόλις το ξαναδιάβασα αυτό. Είναι άλλο. Τους πιστεύω, δεν ξέρω. Ρε φίλε, έχω να διαβάσω τόσα post για ένα άτομο από τότε που γράφανε για την Πάολα. Οπότε, μιας και υπάρχει. Προφανώς όχι πράγμα για να κουμπίσω το κινητό, αλλά θα υπάρξουν διάφορες εκλογές στη χώρα μας, θέλω αυτή τη στιγμή να θέσω σαν υποψηφιότητα για πρωθυπουργό της Ελλάδας το Phil Spencer. Ορίστε το τρέιλερ του. Βαρέθηκε στους απλούς πολιτικούς, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τη δύναμη! Ο Phil Spencer μπορεί να φάει 7 λιοντάρια στο καθισιό του. Ή 14 είναι όρθιος. Είναι ο τύπος που ενώ είναι ο αρχηγός, το αφεντικό, ο Big Kahuna του Xbox, βγήκε και είπε: ξέρετε τι, το Kinect δεν είναι και τόσο χρήσιμο τελικά. Ο Phil Spencer πιστεύει στην απόλυτη διαφάνεια. Είναι τόσο διαφανής που η Miley Cyrus ήθελε να τον φορέσει για το επόμενο event της. Ορίστε μερικά σύννεφα. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Phil Spencer. Γιατί ο Phil Spencer είναι άνθρωπος. Δεν είναι σύννεφο. Ο Phil Spencer μπορεί να έχει το κούτελο που μπορούν να προσγειωθούν 4 F-16 και να μοιάζει σαν το παιδί του μικρού Frankenstein, μόνο λίγο πιο γοητευτικό, αλλά μα το Θεό. Θα είναι δίπλα σου. Θα σου κρατάει το χέρι. Θα σου ψιθυρίζει μικρά τίποτα την ώρα που θα λύνει όλα τα προβλήματα του κόσμου. 27 αρθρογράφοι συνιστούν Phil Spencer. Αν δεν έχεις να γράψεις κάτι εκείνη την ημέρα γιατί δεν έχει ιδιαίτερα νέα και πρέπει να πεις στο αφεντικό σου ότι θες να πληρωθείς ρεγαμότο, οπότε αποδεχτείτε το Phil Spencer στη ζωή σας. Αποδεχτείτε τον γιατί είναι. You sexy motherfucker. Καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν θυμάστε για την τελευταία μας είδηση. Μια εποχή όπου έβγαινε καινούριο Call of Duty. Και ήμασταν σε φάση, ναι ρε φίλε, θα κάνουμε πράγματα, θα μπούμε μέσα, θα υπάρχουν όπλα, θα υπάρχουν χιλιάδες πράγματα. Και η εταιρεία γούσταρε και αυτή που το έβγαζε. Πλέον η εταιρεία δεν το θυμάται και κατά πάσα πιθανότητα ούτε και εμείς. Ο λόγος για το τελευταίο
τρόπο που βρήκε Activision για να ανακοινώσει το καινούριο Call of Duty. Κάνει το εξής. Βήμα 1. Ανοίγει καινούριο λογαριασμό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με Activision ή το Call of Duty. Βήμα 2. Ποστάρει επί σειρά εβδομάδων ταινίες, tweets για fashion, δηλαδή σε φάση, ξέρω εγώ, οι γκόμενες που πηγαίνουν έτσι σε ένα διάδρομο ο οποίος δεν πηγαίνει πουθενά, αυτή η φάση. Και ξαφνικά, βήμα 3. Sky, tweet, έκτακτη είδηση. Βομβαρδισμοί και ανθρωποθυσίες ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, σε μέρος του κόσμου. Το οποίο σε περίπτωση δεν ξέρετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες πολεμικές σειράξεις στη γη μας, στη Συρία ή σε άλλα πράγματα, οπότε πολλοί το πήρανε της μετρητής. Και μετά από 2 ώρες η εταιρεία βγήκε και είπε: ξέρεις τι, είναι για τον Call of Duty, μην αγχώνεστε. Τι φάση, ρε φίλε. Το Call of Duty είναι μία από τις σειρές που οι fans είναι καταρχάς εκατομμύρια και κατά δεύτερον το περιμένουν όλοι με αγωνία. Γιατί χρειάστηκε όλο αυτό. Και κατά δεύτερον, ρε φίλε, ξέρεις τι μου τη πάει. Μου τη πάει ότι όταν γεράσουμε, ρε φίλε, είναι η φάση ότι μου αρέσουν οι γέροι. Πας εκεί πέρα και σου λένε ιστορίες. Δηλαδή σε φάση ότι εγώ πολέμησα στον πόλεμο από εδώ από εκεί κτλ. Και ο παππούς έχει Αλτσχάιμερ, ξέρω εγώ. Και ξέρεις ότι είσαι μια γεμάτη και γαμάτη ζωή. Εμείς, ρε φίλε, όταν θα γίνουμε 80 ετών, τι θα λέμε στα εγγόνια μας. Πολέμησα σε 4 πολέμους σε 4 Call of Duty. Και μετά θα πηγαίνεις και θα πετάς ένα φρίσμπι στο σκύλο, ο οποίος έχει πεθάνει πριν 10 χρόνια. Δεν είναι ζωή αυτή, ρε φίλε. Αυτό είναι το μυαλό σου. Αυτό είναι το μυαλό σου με ναρκωτικά. Βασικά όχι, το μυαλό σου παραμένει έτσι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις δράκους and shit. Και όχι, νουμπά, σε αυτό το level δεν μπορείς να σολάρεις το δράκο. Αυτό ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα από την Ένωση Σταμάτα να είσαι νουμπάς. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα και γυρίσματα 5 η ώρα. 7. Την Παρασκευή στα Τζίνετ Καλλιθέας. Μπορείτε να βρείτε κάτω την διεύθυνση και όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Warning. All characters appearing in the show you just watched are fictions. Any resemblance to real persons, living or dead, is most probably coincidental, but I wouldn't hold my breath. Σου μίλησε ένα μαύρο παιδάκι από τη Μπιάφρα. Κάτι. Δεν ξέρω, αυτό το thumbnail έχει βάλει ο Μιχάλης. Μαγκές, το αποτύχαμε όλοι μαζί το proficiency, τι γίνεται. Δάκωσα τη γλώσσα μου. Κατά. Ελπίζω μετά αυτό να μπορείς, μελλοντικέ Γιώργο, να το σώσεις στο μοντάζ. Σε σένα βασίζομαι. Συγκεκριμένη ευκαιρία την ευκαιρία και έβγαλε το καινούργιο Tony Hawk. Τώρα είναι η δεύτερη, χειρότερη... δολοφονία η οποία θα γίνει σύντομα κάτω. Σε μια χρεοκοπημένη χώ... Παραέδωσα πόνο, φέρε λίγο νερό. Τι νότα χτύπησα, ήταν υπερηχητική. Ξέρω, άκουσα κάτι φάλαινες, ρε παιδί μου.